Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Είμαστε και πάλι εδώ με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχουμε μαζί μας φιλοξενούμενο απόψε τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμχωσιανών εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Βασίλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστώ το Hellenic TV. Ναι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που είναι καυτό και είναι ευκαιρία να το συζητήσουμε, να μάθουμε περισσότερα για τις εξελίξεις. Θέμα αμοχώστου λοιπόν. Και νομίζω έχεις πάρα πολλά να πεις. Κάποια ερωτήματα έχουμε εδώ πέρα. Πρόσφατα είδαμε Δόκτωρ Μαύρου να πολλούνται ξενοδοχεία σε Τουρκοκύπριο. Ναι, πριν λίγες μέρες. Ναι, βεβαίως, Βασίλη. Ποια είναι η γνώμη σας, σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Αμοχώστου, τι νομίζετε? Η Επιτροπή του Συνδέσμου Αμοχώστου, Βασίλη, διαμαρτύρεται με τον πιο έντονο τρόπο για αυτήν την απόφαση του Έλληνα, του Ελληνοκύπριου συμπατριώτη μας, πρόσφυγα από την Αμόχωστο, να απολύσει τα ξενοδοχεία σε Τούρκων ή Τουρκοκύπριων από την Κύπρο. Τα τρία ξενοδοχεία είναι συγκατεχόμενη στην Αμόχωστο και δεν έχει κανένα δικαίωμα να ξεπουλήσει τις περιουσίες μας στο κατοχικό καθεστώς της Τουρκίας, διότι είμαστε εναντίον αυτού του ξεπουλήματος. Ναι. Simple as that. Δεν συμφωνάτε με αυτή την πράξη? Όχι, διότι εκτός των άλλων παραβιάζει και τα διάφορα ψηφίσματα του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών, όπως το 550, το οποίο μιλάει για την απαράδεκτες οποιασδήποτε προσπάθειες επικισμού τμήματος των Βαρωσίων του εναπομείναντος κομματιού της Αμοχώστου, δηλαδή του 18%, από άτομα άλλα από τους νόμιμους κατοίκους του. Και ζητεί αυτό το ψήφισμα τη μεταβίβαση του κομματιού αυτού της Αμοχώστου στη διοίκηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έτσι είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που δίνουμε σε αυτόν τον Ελληνοκύπριον, αλλά και σε οποιοδήποτε σκέφτεται να ξεπουλήσει τις περιουσίες του και ταυτόχρονα τις περιουσίες μας εις τους Τούρκους. Δυστυχώς φαίνεται ότι η Επιτροπή Αποζημιώσεων, Βασίλη, αυτή η οποία διοικείται από την Τουρκία, διοικείται από το κατοχικό καθεστώς της Τουρκίας, αλλά παίρνει τις διαταγές από την Τουρκία, έχει σκοπό την τουρκοποίηση των εδαφών μας. Και με τη μέθοδο της αποζημίωσης και την παράδοση της περιουσίας μας σε Τούρκους αγοραστές. Τώρα, είχαμε μιλήσει προηγουμένως για το κράτος και τι... Ναι, το κράτος το οποίο... παραμένω σε αυτό το θέμα. Ναι. Πιστεύετε ότι, έτσι για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, ότι η πράξη αυτή, ας πούμε, που έγινε όσον αφορά τον Ελληνοκύπριο να πουλήσει την περιουσία του, τα τρία ξενοδοχεία σε Τουρκοκύπριο, ότι σε αυτόν αποφέρει τα ικανοποιητικά, ας πούμε, κέρδη, ικανοποιητική, ας πούμε, χρηματική αποζημίωση, ή απλά τα έδωσε γιατί ήθελε έτσι να τα ξεκάνει, ας πούμε? Ή το έναν είναι ή το άλλον, αλλά σημασία δεν είναι για ποιο λόγο. Ναι, σημασία έχει να μην γίνεται το ξεπούλημα. Να μην γίνεται το ξεπούλημα, και η πραγματικότητα είναι ότι μετά από σχεδόν 50 χρόνια, Βασίλη, 49 χρόνια, το δικό μας το κράτος, οι διάφορες κυβερνήσεις, δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε μέτρα για να βοηθήσουν αυτούς τους πρόσφυγες. Δεν λέω μόνο για τους Αμοχωσιανούς, αλλά και άλλους πρόσφυγες από άλλες επαρχίες, Μόρφου, Κερίνια, Καρπασία, ούτως ώστε να μπορέσουν με κάποιον τρόπο να αποζημιωθούν για τη μη χρήση των περιουσιών τους. Ναι, είναι το ένα. Το άλλο, όχι μόνο να μην αποζημιωθούν, αλλά όπως βλέπουμε τώρα, αρκετοί
πρόσφυγες θέλουν ή χρειάζονται τα λεφτά και αναγκάζονται να τα πωλήσουν. Ναι. Έχετε κάνει, ας πούμε, κάποια εισήγηση στην κυβέρνηση, στο κράτος, για αντί, ας πούμε, να αφήνουν τους ιδιοκτήτες περιουσιών να τις ξεπουλούν, να τις αγοράσει το κράτος, ώστε να εξασφαλίσει αυτές αυτό, τις περιοχές. Αυτό να θέλουμε να γίνει. Έχουμε μιλήσει ήδη με το Υπουργείο Εξωτερικών, mm-hmm. έχουμε μιλήσει με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουμε κάνει press releases για τον το θέμα. Ποιες είναι οι απαντήσεις που σας έδωσαν? Οι απαντήσεις είναι ότι οπωσδήποτε ο Πρόεδρος έχει ήδη πει και στην τηλεόραση είναι ότι ναι, πράγματι δεν υπάρχει προσφυγική στήριξη και προσφυγική στήριξη, αλλά προσφυγικό πρόγραμμα για τους πρόσφυγες, ειδικά για αυτό το θέμα. Δηλαδή, πώς να αποζημιωθούν για τη μη χρήση των περιουσιών τους και με ποιον τρόπο να παραμείνουν οι περιουσίες ή να τις πουλήσουν προσωρινά, είτε με leasing, με νοικιακή αγορά, στην ίδια την κυβέρνησή μας, στο ίδιο το Κυπριακό κράτος, ώστε να πάρουν μια μερίδα από τα λεφτά τα οποία χρειάζονται, ένα 10-20% 30% και να μείνουν στην κατοχή της ελληνοκυπριακής πλευράς, στα χέρια της Κυπριακής, του Κυπριακού κράτους, και όχι να ξεπουλήσουμε τις περιουσίες μας και να τουρκοποιήσουμε τα κατεχόμενα. Ναι, μεταξύ των καυτών προβλημάτων που υπάρχει όσον αφορά την περίπτωση και της αμοχώστου και των περιουσιών και των προσφύγων γενικά, και αυτών που ζουν στην Κύπρο και αυτών που ζουν στο εξωτερικό, νομίζω ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε, και εσείς που είστε πρόεδρος μιας οργάνωσης όπως είναι η Αμοχωσιανή Οργάνωση, θα έπρεπε να το θέσετε το θέμα αυτό. Είναι απαραίτητο να βρουν λύσεις για να προστατεύσουν τους πρόσφυγες, και αυτούς που ζουν στην Κύπρο και αυτούς που ζουν στο εξωτερικό. Έχουμε εισηγηθεί να δημιουργηθεί ένας φορέας διαχείρισης των περιουσιών, βασίλειες στα κατεχόμενα, και ως επίσης να δημιουργηθεί ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα όπου θα χρησιμοποιείται για αποζημίωση στην στέρηση χρήσης ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα, και ακόμα να αναλάβει να αγοράσει περιουσίες στα κατεχόμενα έστω σε μορφή ενοικιακή αγοράς με μειωμένο αντίτιμο. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί το ξεπούλημα των περιουσιών μας στο κατοχικό καθεστώς. Όμως πρέπει να πω και κάτι ακόμη, Βασίλη, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα το οποίο μας απασχολεί. Το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι υπάρχει παντελή απουσία του Κυπριακού κράτους στη διεκδίκηση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, ειδικά των ψηφισμάτων για την αμόχωστο. Και στη στασιμότητα, ειδικά στο θέμα της κατεχόμενης αμόχωστου. Έτσι, αυτή η διεκδίκηση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εισήγηση δική μας είναι να μπει άμεσα σε εφαρμογή για να αποτρέψει τις τουρκικές ενέργειες και ορέξεις για το ξεπούλημα της γης μας και έτσι να επιτύχουν την ολοκληρωτική κατήγηση της αμοχώς του. Ναι. Πρέπει η κυβέρνηση να επιμένει. Πρέπει, οπωσδήποτε. Πιστεύετε, Δ. Μαύρο, ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να κάνει πιο πολλές προσπάθειες όσον αφορά την στήριξη των δικαιωμάτων των προσφύγων, γιατί δεν κάνει αρκετά, νομίζω, για τους πρόσφυγες, ούτε για αυτούς που είναι στην Κύπρο, ούτε για αυτούς που είναι στο εξωτερικό. Καλή ερώτηση αυτή. Εκτός από τα δύο προβλήματα που έχουν πει προηγουμένως, δηλαδή την αποζημίωση, την έλλειψη αποζημίωσης για χρήση της περιουσίας και την έλλειψη αυτού του χρηματοπιστωτικού ταμείου για να βοηθούνται οι πρόσφυγες που θέλουν να πουλήσουν τις περιουσίες τους ή να πιάσουν ένα ορισμένο ποσό για να στηρίξουν την οικογένειά τους. Για να ακριβώς στηρίξουν την οικογένειά τους ή να κάνουν κάτι το οποίο χρειάζονται ήδη. Έχουμε και άλλα θέματα, ειδικά εμείς οι πρόσφυγες, οι Αμοχωσιανοί και άλλοι πρόσφυγες από άλλες επαρχίες, οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό. Παραδείγματος χάρη, έχουμε το πρόβλημα ή την παράφορη αδικία που δυστυχώς
διαδοχικές κυβερνήσεις της Κύπρου αρνούνται να διορθώσουν. Είναι η εγκατάλειψη αυτής της μερίδας των προσφύγων, οι οποίοι αναγκάστηκαν το 1974 ή το 1975 να φύγουν και να έρθουν στο εξωτερικό, αφήνοντάς τους στο έλεος τους και κόβοντας ταυτόχρονα όλα τα κοινωνικά και άλλα επιδόματα που είχαν δικαίωμα να τα έχουν, όπως παραδείγματος χάρη το δικαίωμα στέγασης. Δεν μπορεί κάποιος πρόσφυγας ο οποίος έφυγε το 1974-1975, ήρθε στο εξωτερικό, να μην πάει πίσω στο σπίτι του και να μην μπορεί να πάρει, να πάρει ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ ταυτόχρονα όλοι οι άλλοι είχαν το δικαίωμα να πάρουν. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η αδικία? Έχετε θέσει αυτό το θέμα, ας πούμε, στο κράτος, στην κυβέρνηση? Το έχουμε θέσει, ναι. Το έχουμε θέσει μαζί με το άλλο το αίτημα, το οποίο είναι δικαίωμα ψήφου. Ψήφου, ναι. Είναι πάλι κάτι άλλο, το οποίο μας έχουν στερήσει. Έφυγες από τον τόπο σου, δεν δικαιούσε να ψηφίσεις, εκτός αν πάει να μείνεις 6 ναι. μήνες. Που είναι, ναι. Για μένα είναι παράλογο. Είναι παράλογο, ναι. ο φτωχός κόσμος, δεν μιλώ για τους πλούσιους που μπορούν να πάνε να μείνουν 6 μήνες τέλος πάντων, δεν μπορεί να πάει, πού να μείνει για 6 μήνες, για να μπορέσει να πάρει δικαίωμα να ψηφίζει και μετά να πάρει και άλλα δικαιώματα για επιδόματα. Ναι, ναι. Το βάλαμε, έκαμε μια καμπάνια, το βάλαμε στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, στην Κυπριακή Βουλή, μέσω του Προέδρου του Προέδρου των Περιβαλλοντιστών, ναι. Του Γιώργου Περδίκη, και είχε επιτυχία. Το ψηφίσανε. Όμως δεν το υλοποιήσανε, δυστυχώς, Βασίλη, διότι ο πρόεδρος το απέβεμψε για λόγους γραφειοκρατικούς, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Μιλάμε τώρα για τον προηγούμενο πρόεδρο. Ναι, ναι, για τον προηγούμενο πρόεδρο. Ναι. Εμείς τώρα επιμένουμε, θα ξαναβάλουμε το θέμα πάλι, θα προσπαθήσουμε πάλι να μπει στη Βουλή για τα δικαιώματα των προσφύγων εδώ, σε αυτήν τη χώρα. Και επίσης μαζί με τα άλλα δικαιώματα που είπαμε, τα κοινωνικά δικαιώματα, ναι, ναι. Τα οποία πρέπει να δει η κυβέρνηση, η τωρινή κυβέρνηση, τι ναι. μπορεί να κάνει. Τα πιο σημαντικά, πιστεύω εγώ, είναι αυτά που είπατε, τα δύο. Το δικαίωμα ψήφου, ναι. που το στερούνται οι προσφυγές, και το δεύτερο είναι το δικαίωμα απόκτησης μιας στέγης. Στέγης ή και άλλα δικαιώματα, ναι, Βασίλη. Ναι, ναι, και άλλα ναι. πολλά δικαιώματα, ναι, βέβαια, ναι. ναι. Λοιπόν. Όπως η σύνταξη και άλλα. Ναι, όπως είπατε. Ναι. Αυτά, τώρα, ναι, είχαμε μιλήσει για για τη δράση του συνδέσμου. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, για να είμαι ειλικρινής. Τελευταίως, τι έχετε κάνει, αναφερθείτε στις τελευταίες σας δραστηριότητες και μελλοντικές που έχετε προγραμματίσει. Ναι, Βασίλη, έχουμε πάρα πολλά θέματα στην ατζέντα και μπορώ να σου πω 7-8, ίσως και περισσότερα, και θα αρχίσω. Προγραμματίζουμε εγώ μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, πικετσοφορίας. Τώρα που πλησιάζουν και οι ναι. μέρες εισβολής. Και ναι, οι μαύρες μέρες ναι. της εισβολής. Διαμαρτυρίας έξω από το 10 Downing Street, έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία, για να διαμαρτυρηθούμε για τον ρόλο της Αγγλίας ως καραντόρ δύναμη, εγκύτρια ναι. δύναμη της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως κάθε χρόνο είμαστε εκεί έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία. Μετά έχουμε εκδήλωση, μια κοινή εκδήλωση μαζί με το Lobby for Cyprus στο Θέατρο Τέχνης, συζήτηση για το θέμα της αμοχώς του. Είναι στα πλαίσια της εβδομάδας για την Κύπρο. Μπράβο, στα πλαίσια ναι, της εβδομάδας ναι, για την Κύπρο. Ναι. Θα το κάνουμε μαζί με το... νομίζω μεταξύ 17 και 24 του μήνα. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς την ημερομηνία. Ναι, οι ημερομηνίες είναι αυτές που δόθηκαν ναι. σε... Λοιπόν, μας εστάλει μια ανακοίνωση η οποία αναφέρονται ότι η εβδομάδα για την Κύπρο θα γίνει μεταξύ 17 και 24 νομίζω. Ναι. Θα έχουμε μνημόσυνο πεσών των αμοχωστιανών κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Θα έχουμε συναντήσεις, ειδικές συναντήσεις με Βρετανούς βουλευτές. Ναι. Θα κάνουμε καμπάνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης για αποδοχή του δικού μας ψηφίσματος για την αμόχωστον, διότι όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν
κάναμε ψήφισμα για την Αμόχωστον και το διοχετεύσαμε, το δώσαμε σε έναν Άγγλο βουλευτή, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και προκατακτικά έχει εγκριθεί. Στείλανε τον Πιέρο Φασίνο στην Κύπρο να κάνει το fact-finding mission για την Αμόχωστον και επέστρεψε πίσω, έδωσε το statement στο Assembly και θα συζητηθεί το θέμα. Ελπίζουμε να υιοθετηθεί το ψήφισμα για την Αμόχωστον για την Κύπρο με όλες τις θέσεις τις δικές μας. Mm-hmm. Και αυτό το έκανε ο Σύνδεσμος Αμόχωστου. Η Επιτροπή Σύνδεσμου Αμόχωστου. Λοιπόν, το άλλο, αμέσως μετά σκοπεύω να κάνω μια φωτογραφική έκθεση Αμόχωστου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Α, θα πάτε εκεί. Θα πάμε εκεί, mm-hmm. στο Στρασβούργο. Ναι. Και θα έχουμε την υποστήριξη βουλευτών εκεί και ελπίζουμε να είναι και αυτό μια μεγάλη επιτυχία. Επίσης πρέπει να σας πω ότι το PIO της Κύπρου είχαμε μιλήσει και προσπαθούμε να συνεννοηθούμε να κάνουμε μια φωτογραφική έκθεση της Αμόχωστου στην Βουλή, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Θα το κάνει ο Σύνδεσμος Αμόχωστου κάτω από την αιγίδα του Κυπριακού κράτους, του PIO στην Κύπρο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης, οργανώνουμε κάθοδο Βρετανό βουλευτό στην Κύπρο και ειδικά στην Αμόχωστον για fact-finding mission με σκοπό όχι να πάει για τουρισμό, πολύ σημαντικό αυτό, αλλά για να περάσουμε ψήφισμα για την Αμόχωστον στο Βρετανικό Κοινοβούλιο όταν επιστρέψουν πίσω. Ένα group, αν ξέρω, 10-12 άτομα. Ναι. Και τέλος, Βασίλη, θα κάνουμε τη μεγάλη την εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο για την ημέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου και ειδικά για την Αμόχωστον στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Θα είναι μια μεγάλη συζήτηση, συγκέντρωση και συζήτηση για την Αμόχωστον και για την ανεξαρτησία της Κύπρου με προσκεκλημένους Βρετανούς βουλευτές αλλά και πρέσβεις mm-hmm. ξενοχωρών που εδρεύουν στο Λονδίνο. Πρέπει να πω ότι την προηγούμενη χρονιά αυτή η εκδήλωση είχε μια τεράστια επιτυχία, μοναδική στο είδος της για πάρα πολλά χρόνια στην Παρικία, όπου είχαμε ένα ρεκόρτ από βουλευτές καμιά 25. Θυμάμαι. Ήρθαν, μιλήσανε περισσότεροι, άλλοι παρευρεθήκανε στη συγκέντρωση, mm-hmm. αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι είχαμε και 15 πρέσβεις ή αντιπροσώπους ναι. από πρεσβείες ξένων χωρών που εδρεύουν στο Λονδίνο. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία του Συνδέσμου Αμόχωστου και η κυπριακή κυβέρνηση, το κυπριακό κράτος πραγματικά το εκτίμησε. Το εκτίμησε ναι, ναι. και καταλαβαίνει τη δράση που κάνουμε. Κάνετε, ναι. Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεργασία διαφορετική από προηγουμένως, μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με το PIO, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και είναι πραγματικά πολύ θετικός στη δράση που κάνει ο Σύνδεσμος και γενικά μπορώ να πω στη δράση που κάνει η ευρεία παροικία, η παροικία εδώ στο Λονδίνο αλλά και σε άλλες χώρες, εξού και εξήγηλεν ότι θα διορίσει και ειδικών επίτροπων ναι, ναι. για τους Κύπριους του εξωτερικού. Ναι. Απόδημους, ναι. Ναι, ναι. Mm. Έτσι... Λοιπόν, νομίζω ναι, είναι πάρα πολλά αυτά που κάνετε και αυτά που διοργανώνετε ναι. και είμαι σίγουρος ότι με όλα αυτά που θα κάνετε θα περάσουν μηνύματα σε πολλούς και διάφορους παράγοντες ούτως ναι. ώστε το θέμα της Κύπρου θα παραμείνει ζωντανό. Και πάντοτε, ναι, και πάντοτε εύχομαι να επιλευθεί μια... Στην επικαιρότητα ναι. Να πιέζουμε, εμείς βάζουμε πιέσεις στους βουλευτές, όχι μόνο τους Βρετανούς βουλευτές, αλλά όπως είδατε, όπως είχαμε μπει και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, mm-hmm. Όπως ξέρετε αντιπροσωπεύεται από 47 χώρες και έχουμε στείλει σε όλους το ψήφισμα για την Αμόχωστον, και τις δικές μας θέσεις στη δική μας καμπάνια που κάνουμε για την Αμόχωστον και για την Κύπρο. Έτσι κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Εμείς το μήνυμα που στέλνουμε στους Αμόχωστιανούς, Βασίλη, είναι ότι χρειάζεται να υπομονή, χρειάζεται να έχουν θάρρος. Ελπίζουμε ότι και έχουμε την ελπίδα με την καινούργια κυβέρνηση τώρα του Χριστοδουλίδη ότι θα υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή
με την δική του την προσπάθεια θα φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην δική μας την πλευρά, να βάλουν και αυτοί το χέρι τους, να βάλουν τις πιέσεις στην Τουρκία, να αρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που μείναν στο Grand Montana και να ξεβρούμε την λύση την οποία θέλουμε εμείς, όχι μια διχασμένη Κύπρο, μια διχασμένη πατρίδα στα δύο, ούτως ώστε να έχουν την ευκαιρία οι Τούρκοι να έχουν τη μία πλευρά και εμείς την άλλη, με σκοπό να την ενώσουν στο τέλος με την Τουρκία, αλλά μία Κύπρο, ενωμένη Κύπρο, όπως είχαμε, by zonal, by federal, Cyprus. Και το άλλο το θέμα που θέλω να θίξω είναι ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά, κάνουμε τις προσπάθειες, τις ζητούμε από τους Αμοχωσιανούς και από άλλους Κύπριους που είναι εδώ στην παροικία, πάντοτε να τρέχουν, να μας βοηθούν, να δείχνουν τη συμπαράστασή τους, όχι με χρηματικός, δεν ζητούμε χρήματα, αλλά να έρχονται στις εκδηλώσεις μας. Να είναι παρόντες. Να είναι παρόντες και να ξέρουμε και εμείς ψυχολογικά ότι έχουμε τη στήριξή τους. Την υποστήριξη τους για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Μάλιστα. Πολύ. Διότι εμείς, πρέπει αυτό, να πω, εμείς είμαστε η φωνή της Αμοχώστου. Η φωνή της Αμοχώστου εδώ στο εξωτερικό. Και ενεργούμε σαν ένα δεύτερο δημαρχείο της Αμοχώστου εδώ. Διότι η δουλειά δεν γίνεται από την Κύπρο. Η δουλειά εδώ γίνεται, διότι εμείς δεν ασχολούμαστε ούτε με πεζοδρόμια, ούτε με περιβαλλοντικά issues για την Αμόχωστο. Το θέμα είναι το πολιτικό θέμα. Το πολιτικό θέμα, πώς θα κρατήσουμε την Αμόχωστο να μην τουρκοποιηθεί, να μην ξεπουλήσουμε τις περιουσίες μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Να μπορέσουμε να πάμε πίσω, να βρούμε τη λύση, την υποθετή λύση που θέλουμε. Και εμείς είμαστε η φωνή των Αμοχωσιανών εδώ. Μάλιστα. Και εμείς θέλουμε την υποστήριξη της παροικίας. Και των Αμοχωσιανών, αλλά και της παροικίας πιο γενικά. Δόκτωρ Μαύρου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Ειλικρινά ήταν πάρα πολύ ενημερωτική και ευχόμαστε κάθε προσπάθειά σας να είναι πάντοτε με πτυχία και να το πολυπόθητο, ας πούμε, όνειρό σας να πραγματοποιηθεί, να παραμείνει αμόχωστος ελληνική, οι περιουσίες των ελληνικών. Να μην ξεπουληθούν. Να μην ξεπουληθούν. Να μην τουρκοποιηθεί η αμόχωστος και η υπόλοιπη Κύπρος. Και τελικά η ευχή είναι να επιστρέψουμε όλοι στην αμόχωστο. Βέβαια. Και να γίνει μια ρωτήκη του πορτοκαλιού. Βεβαίως. Να διασκεδάσουμε όλη την ελευθερία. Αυτόν ελπίζουμε, Βασίλη, να γίνει στο τέλος. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τους καλούς φίλους τηλεθεατές που μείνατε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα.